Να πούμε καταρχήν ότι αναβάλλεται, όπως είπατε και εσείς, η σημερινή μας σύσκεψη. Θα πάει για την Τετάρτη 29 του μήνα, 6.30 ώρα, εδώ στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου. Πραγματικά το ασφαλιστικό, εμείς λέμε ότι είναι ένα ζήτημα που ακουμπάει όλους τους εργαζόμενους και γενικότερα όλο το λαό. Το ζήτημα με το ασφαλιστικό, και ξέρετε έτσι πώς προωθείται κάθε φορά από όποια κυβέρνηση έχει τα προηγούμενα χρόνια και τη σημερινή, έρχεται ως σωτήρας του ασφαλιστικού συστήματος. Έρχεται μάλιστα και επιχειρηματολογία ότι με τις παρεμβάσεις που θα κάνει στο ασφαλιστικό θα διασώσει την όποια κατάσταση έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχουμε εμπειρία και σαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι γενικότερα ότι η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και η τωρινή, όταν λένε ότι θα παρέμβουν στο ασφαλιστικό, εμείς λέμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το χειρότερο. Αυτό που έρχεται η Νέα Δημοκρατία και αυτό τουλάχιστον που λέει ότι θα φέρει στη Βουλή το επόμενο διάστημα για το ασφαλιστικό, στην ουσία νομιμοποιεί και κατοχυρώνει τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος εδώ να θυμίσουμε ότι έχει πάει τα όρια ηλικίας στα 67, έχει πάει τα όρια εργασίας μας για να βγούμε στη σύνταξη στα 40 χρόνια, έχει στην ουσία καταργήσει τη 13η και 14η σύνταξη, να μην πούμε για τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και ό,τι, αυτό, και ό,τι έρχονται αντιμέτωποι οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι. Αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ασφαλιστικό δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλιση ή μάλλον δεν έχει να κάνει μόνο με τη συνταξιοδότηση. Έχει να κάνει με όλους τους τομείς της ζωής των εργαζομένων που αφορούν την υγεία, την πρόνοια, αφορούν την άδεια της μητρότητας. Ένα πλέγμα δηλαδή που αφορά στην ουσία την ίδια την ζωή των εργαζομένων. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που προωθεί είναι η διαδικασία των τριών πυλώνων, δηλαδή να υπάρχει μια κατώτερη σύνταξη των 300 ευρώ και από εκεί πέρα αυτό που σχεδιάζει να κάνει είναι οι επικουρικές συμβάσεις να είναι ανταποδοτικές, δηλαδή ο εργαζόμενος να βάζει λεφτά αλλά χωρίς να ξέρει τι θα πάρει, να τα ιδιωτικοποιήσει όλα, με τη λογική ότι αν έχεις καλώς θα μπορείς να ασφαλίζεις ή θα μπορείς να γίνεσαι καλά ή θα μπορείς να παίρνεις σύνταξη ή δάλλως στην ελλημοσύνη και σε μια κατάσταση που μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για ένα κέριο χτύπημα που έρχεται και αυτή η κυβέρνηση να κάνει προς τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και θα πρέπει η απάντησή μας να είναι δυναμική, να είναι άμεση και με αυτό το σκοπό κάνουμε και αυτή τη σύσκεψη ενημέρωση ώστε ο κόσμος να μάθει την πραγματική αλήθεια, να δει τι γίνεται και να συμμετέχει και αυτό σε όποιες κινητοποιήσεις ούτως ή άλλως. Το Εργατικό Κέντρο έχει πάρει απόφαση για απεργία κινητοποίηση όποτε η κυβέρνηση φέρει για ψήφιση στο νομοσχέδιο και καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, σε σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα και βέβαια τις αντιπαραθέσεις οι οποίες είναι έντονες ακόμα και σήμερα, το ΠΑΜΕ επέλεξε να προβάλλει τις θέσεις του για το ασφαλιστικό, καταγγέλλοντας με ένα πολύ παραστατικό τρόπο μέσα από ένα βίντεο το πώς έγιναν οι συμφωνίες με την κυβέρνηση. Ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις του ΠΑΜΕ και για ποια σημεία αυτής της συμφωνίας, αν υπήρξε, καταγγέλλεται τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Καταρχήν, να πούμε ότι προφανώς ότι τόσα χρόνια οι δυνάμεις που πλειοψηφούν στις συνδικαλιστικές ηγεσίες, που είναι ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, εμείς λέμε ότι έχουν πάρει μάλλον όλα τα μέτρα και όλα αυτά που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις να περνάνε χωρίς να ανοίξει η ρουθούνη, να το πούμε έτσι περιγραφικά. Έχουν μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί στο συνδικαλιστικό κίνημα. Στην ουσία, συνδιαλέγονται με τις κυβερνήσεις και έχουμε δει ότι αυτή η συνδιαλλαγή στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου μόνο χασούρα έχουν έρθει οι εργαζόμενοι και έχουν αντιμετωπίσει. Είδατε και τι έγινε με τις συμβάσεις. Στα κλεφτά, λοιπόν, και την προηγούμενη εβδομάδα η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, που θεωρούμε ότι καλά χαρακτηριστήκε η συνδικαλιστική μαφία, υπέγραψε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, νομιμοποιώντας το νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου, που στην ουσία απομακρύνει τους εργαζόμενους από την πάλη για τη συλλογική του σύμβαση. Και είναι αυτό το έσχος της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης με τα 650 και μάλιστα βγήκε ο Υφυπουργός Εργασίας και μας έλεγε ότι τα επόμενα χρόνια σε βάθος τριετίας θα πάρουμε 50 ευρώ αύξηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά με το που θα βγεις από το σπίτι σου τη μία μέρα έχουν εξαφανιστεί. Εμείς λέμε ότι έχει μεγάλες ευθύνες που δεν έχει οργανώσει τον κόσμο απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά την ασφάλιση, να ξέρετε ότι η ΓΕΣΕΕ πρωτοστατεί στα επαγγελματικά ταμεία. Δηλαδή, αποδέχεται αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι πλέον δεν θέλει να έχει καμία ευθύνη. Και αυτό που λέμε εμείς, ότι το κράτος και η εργοδοσία θέλουν να απαλλαγούν από την κοινωνική ασφάλιση και τις εισφορές που ακόμα και τώρα δεν έχουν καταβάλει. Ξέρετε, τα αποθεματικά των ταμείων και η χασούρα που έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια αγγίζουν τα 82 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, λοιπόν, επειδή λένε ότι είναι χαμένα λεφτά, αλλά οι εργαζόμενοι τα έχουν καταβάλει και οι συνταξιούχοι. Έχουν κάνει φτερά και έχουν πάει στις τσέπες των λίγων. Έχουν πάει για επενδύσεις, έχουν πάει δεν ξέρω και εγώ για οτιδήποτε άλλο, πέρα από τα δικαιώματα και αυτά που πραγματικά
έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Άρα, εμείς λέμε ότι έχουν ευθύνες, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στέκεται απέναντι. Λέμε ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα. Το 2020 θα πρέπει αυτά τα πράγματα να ήταν αυτονόητα. Οι καταστάσεις, επειδή τις ζούμε και εδώ στο νησί μας και τις έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές, είτε αφορά την υγεία και βλέπετε την κατάσταση στο νοσοκομείο, είτε αφορά το ΙΚΑ και τις παροχές που χρόνο με το χρόνο μειώνονται. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση, θα πρέπει να έχει αγώνας, να πας κόντρα σε αυτές τις λογικές. Άλλωστε, να σας πω και το εξής, ότι η επίθεση στο ασφαλιστικό δεν είναι ελλαδικό φαινόμενο. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Στη Γαλλία υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, η ασφάλιση μπαίνει, η κοινωνική ασφάλιση μπαίνει στο στόχαστρο. Ώστε αυτό που είπα και πριν, ότι η εργοδοσία και το κράτος θέλουν να απαλλαγούν από αυτό που θεωρούν εκείνοι κόστος, εμείς λέμε ότι είναι κατάκτηση για τους εργαζόμενους. Άρα, κλείνοντας, να υπενθυμίσω ξανά ότι την Τετάρτη θα γίνει αυτή η σύσκεψη, συζήτηση με τον συνάδελφο τον Θανάση τον Γκόγκο, 6:30, 29 του μήνα εδώ στο Εργατικό Κέντρο.